Πώ να βοηθήσουμε τα παιδιά να διαχειριστούν τι αντιδράσει μετά από ένα καταστροφικό γεγονό, με την καθοδήγηση του Συμβουλευτικού Κέντρου Μέριμνα. Μία πυρκαγιά ή εκτεταμένε πλημμύρε αποτελούν καταστροφικά γεγονότα που επηρεάζουν πολλέ οικογένειε. Συνήθω βιώνονται ψυχοτραυματικά, καθώ γίνεται αντιληπτό ω εξαιρετικά απειλητικό και υπερβαίνει τα διαθέσιμα ψυχικά αποθέματα ατόμων και κοινοτήτων. Οι επιπτώσει είναι πολύ διαφορετικέ για όσα παιδιά έζησαν από κοντά την καταστροφή και για όσα παρακολούθησαν τα γεγονότα μέσω τη τηλεόραση, του διαδικτύου ή τη αφηγήση των ενηλίκων. Τα παιδιά τα οποία εκτέθηκαν στι πυρκαγιέ ή στι πλημμύρε και νιώσαν ότι απειλήθηκε η ζωή του ή και εκείνη των δικών του, είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο να εμφανίζουν τραυματικέ αντιδράσει. Όταν μάλιστα έχασαν αγαπημένο του πρόσωπο, κατοικίδιο ζώο ή και το σπίτι του, είναι επίση φυσιολογικό και αναμενόμενο να βιώνουν μια υγιή διεργασία θρήνου. Ο θρήνο βοηθάει τους ανθρώπου να εντάξουν προοδευτικά την απώλεια στην ιστορία τη ζωή του. Ενώ είναι αναμενόμενο να βιώνουν μια υγιή διεργασία θρήνου, όταν οι τραυματικέ αντιδράσει είναι έντονε και διαρκούν μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να μπλοκάρουν τον θρήνο και τι ευεργετικέ ιδιότητέ του. Κρατήστε το παιδί μακριά από ερεθίσματα που γνωρίζετε ότι το αναστατώνουν και του θυμίζουν το τραυματικό γεγονός. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και αποφύγετε φράσεις όπως «σταμάτα να το σκέφτεσαι», «ξέχασέ το». Διαβεβαιώστε το ότι είναι ασφαλές, πείτε του που βρίσκεται, πάρτε το αγκαλιά και προτρέψτε το να πάρει βαθιές αναπνοές. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να μην αποφεύγετε τι συζητήσει γύρω από το καταστροφικό γεγονό και να μοιράζεστε τι σκέψει και τα συναισθήματά σα, χωρί όμω να εστιάζετε στην απειλή. Αν το παιδί έχει ξεσπάσματα, δείξτε κατανόηση. Μην το παίρνετε προσωπικά και μην αντιδράτε με φωνέ και τιμωρίε. Σε δεύτερο χρόνο, συζητήστε με το παιδί τι είναι αυτό που το θυμώνει ή το στενοχωρεί. Προτρέψτε το να έρθει σε εσά ή σε κάποιο πρόσωπο εμπιστοσύνη για να μοιραστεί, να ζωγραφίσει τα συναισθήματά του ή να τα εκτονώσει μέσα από αθλητικέ δραστηριότητε. Μην υποτιμάτε οποιαδήποτε απώλεια σα αναφέρει ότι το στενοχωρεί, ακόμα και αν αυτή μοιάζει ασήμαντη προ στο μέγεθο τη καταστροφή. Τονίστε ότι ο θρήνο είναι φυσιολογικό όταν χάνουμε ένα αγαπημένο μα πρόσωπο και ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθο τρόπο. Όταν υπάρχει απώλεια στην οικογένεια, μιλήστε με ειλικρίνεια για το γεγονό. Επιτρέψτε στο παιδί να παρευρεθεί σε εκδηλώσει μνήμη εφόσον το επιθυμεί και αφού το έχετε προετοιμάσει κατάλληλα. Τέλο, νυχτερινέ ώρε μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολε, διότι τότε οι σκέψει και οι εικόνε για το τραυματικό γεγονό επανέρχονται. Προτείνετε να ακούσει την αγαπημένη του μουσική ή να διαβάσετε μαζί ένα παραμύθι μέχρι να ηρεμήσει και να το πάρει ο ύπνο.